πάμε σε Latin Softbox. Ίδια φιλοσοφία. Κοίτα τι ωραία που έχετε. Φικούλα. Είναι πανέξυπνο. Θα το στήσω τώρα μπροστά σας. Το άλλο θέλει λίγο χρόνο στησίματος. Έτσι, εγώ ψέματα δεν λέω. Τρομερή κατασκευούλα. Να το. Ατσαλένια μεταλλικά ελάσματα. Πώς δουλεύει τώρα αυτό? Πρόσεξε. Το κλείσα. Πάμε να το ντύσουμε και να το δούμε στην πράξη. Το θυμηθώ κιόλας, μην νομίζεις ότι το έχω κάνει πολλές φορές. Αν θυμάμαι σωστά, αυτό μπαίνει εδώ μέσα. Σωστά θυμάμαι. Αυτά είναι τα αντιγρασιακά του. Αυτό μπαίνει εδώ μέσα και το τραβάς προς τα κάτω με χέρι εσωτερικά. Δηλαδή... Να το. Μπήκε. Και κλείνεις απλά τα scratch απ' έξω. Δεν ξέρω τώρα σηκώθηκαν, φαίνομαι. Θα το δείξω και καθιστώς. Κλείνεις απλά τα scratch απ' έξω μετά, τίποτα άλλο. Εύκολο σετάρισμα. Πρόσεξε. Τρομερή κατασκευή. Εκπληκτικές ραφές. Για τις κυρίες που βλέπουν αυτή τη στιγμή, οι ραφές είναι εκπληκτικές. Και πάμε να το δούμε στην πράξη. Δεν θέλω να πολυλογώ. Και όταν πολυλογώ, επειδή είμαι και πολυλογάς σαν άνθρωπος. Τώρα δεν βλέπω, με βάρεσε μια ωραία το LED. Να το. Σούπερ, σούπερ φωτισμός, πολύ diffuse φωτισμός, εκπληκτικά diffuse φωτισμός. Τώρα το παίζω στο 100% το LED. Θέλω να το δείτε στο πρόσωπό μου, θα καταλάβετε τι γίνεται. Τρομερά μαλακός φωτισμός, τρομερά μαλακός φωτισμός. 65 εκατοστά. Ό,τι πρέπει για in-house δουλειές, εκκλησίες, έξω, μην ξεχνάμε ότι το DS80 και το 100, κόλλησα, και το άλλο, το 110, 120, παίρνουν μπαταρίες. Το DS80 παίρνει 2 μπαταρίες τύπου NP, το παίρνεις και πας κάπου και κάνεις τρομερή στούντιο φωτογράφηση, με 2 τέτοια έχεις σοφή. Το δε αντίστοιχο του παίρνει V-Lock μπαταρία. Αυτά, κωδικός LBS65. Ξαναλέω, 65 εκατοστά, 65 cm. Κάτσε το δούμε λίγο και πίσω. Οπό, να το βλέπετε έτσι λίγο πιο... Είναι λαμπατέρ, είναι πολύ ωραίο. Κάποτε αυτή τη φιλοσοφία την δούλευαν τα τηλεοπτικά στούντιο και επειδή τότε δεν υπήρχε το λίφο κτλ. Παίρνανε Κινέζους. Έτσι τα λέγανε αυτά τα φώτα. Ήταν αυτά τα ΙΚΕΑ, τα χάρτινα. Και γεμίζανε στούντιο ολόκληρο. Τώρα δεν έχεις αυτή την ανάγκη. Διότι έχεις δυνατό φωτισμό, έχεις αυτό το οποίο είναι portable και τελειώνει η δουλειά σου.